Λοιπόν, τι γίνεται με τους αστέχους? Είναι οι αόρατοι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν επηρεάζονται ή δεν τους επηρεάζουν καθόλου τα μέτρα που ακούγονται και συζητάνε όλοι αυτές τις ημέρες για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους κλπ. Τα επιδόματα. Αυτοί περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια σακούλα με τρόφιμα, να πάρουν βασικά αγαθά προκειμένου να την βγάλουν καθαρή. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε στον κόβο αλληλοβοήθεια του Δήμου Αθηναίων. Είναι το παλιό φρουραρχείο, ακριβώς απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, για να δώσουμε έτσι ένα σημείο αναφοράς για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι από πολύ νωρίς έχουν συγκεντρωθεί άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, είναι άποροι, είναι άνεργοι, έχουν αρκετά σοβαρά κοινωνικά θέματα, προκειμένου να έρθουν εδώ στον κόμβο και να πάρουν την βοήθεια που χρειάζονται. Με τη βοήθεια του Νίκου του Μαρκεζή θα σας κάνω μια μικρή ξενάγηση για να μπορέσετε να αντιληφθείτε και να μιλήσουμε βέβαια και με τον πρόεδρο του φορέα, τον κύριο Γρηγόρη Λέων. Εδώ λοιπόν σε αυτό το χώρο υπάρχουν οι αποθήκες του Δήμου Αθηναίων, όπου μπορεί κάποιος να πάρει σακούλες με τρόφιμα, να πάρει αγαθά σε ό,τι αφορά τα φάρμακά του, υπάρχει το κοινωνικό φαρμακείο, να εξεταστεί από γιατρούς και βεβαίως να έχει στη διάθεσή του ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ανάγκες. Ναι. Καλημέρα κύριε Λέων, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Λέοντα, καλώς τον. Καλημέρα. Τις σακούλες που περιμένουν τους συνανθρώπους μας. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε τηρούμε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας από ό,τι τηρούν και τα σούπερ μάρκετ. Εδώ συνεχίζει η δράση του κοινωνικού παντοπολίου. Στις 5.000 οικογένειες που εξυπηρετούμε κάθε μήνα συνεχίζουμε να το κάνουμε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Όπως βλέπετε υπάρχουν προστατευτικά plexiglass, υπάρχει αντισηπτικό για όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τα μέτρα προστασίας τους. Πόσα άτομα είναι αυτά που θα εξυπηρετηθούν αυτές τις μέρες? Κοιτάξτε, 5.000 άτομα, όμως ξαναλέω, με αυστηρά μέτρα προστασίας. Αν δείτε έτσι όπως είναι η διαδικασία και της ουράς έξω, αλλά και της διαδικασίας μέσα, τηρούμε πολύ πιο αυστηρά και από αυτά που έχει δηλώσει η κυβέρνηση. Τι και από αυτά δώσουμε, που... Τι θα τους δώσουμε σήμερα? Κοιτάξτε, εδώ λαμβάνουν ουσιαστικά ένα τυπικό, αν θέλετε, πακέτο τροφίμων. Αυτό που θα παίρναμε στο σούπερ μάρκετ καθημερινά. Έτσι από μαρμελάδα, ζάχαρη, όπως βλέπετε, μακαρόνια, σάλτσα. Τα βασικά είδη θα λέγαμε που μπορεί μια οικογένεια να περάσει το μήνα της. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανάγκη. Όπως για παράδειγμα, δίπλα είναι το κοινωνικό φαρμακείο. Λαμβάνουν άνθρωποι αυτές τις μέρες από βιταμίνες, από αντιπυρετικά, από φάρμακα που όπως αντιλαμβάνεστε έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να τα λάβουν και με άλλο τρόπο. Βλέπουμε, κύριε Λέοντα, επίσης... τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για τους άστεγους συμπολίτες μας. Ναι. Να ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς. Ακριβώς, θα τονίζω και το Δήμο για την πρωτοβουλία αυτή. Εδώ πρέπει να αναπτυχθεί πολύ έντονα η κοινωνική παρέμβαση. Φυσικά. Οι μέρες που διανύουμε να προσφέρουμε. Θα φέρουν πολύ φτώχεια. Θα φέρουν μεγάλη δυστυχία σε πολύ κόσμο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Το μέλημά μας είναι να καλύψουμε και τις τωρινές ανάγκες και τις μελλοντικές πάνω απ' όλα με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, να μην είναι, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, σε εκτεθειμένοι στον ιό αυτό που δυστυχώς πλήττει και τη χώρα. Και τον Σπύρο Φρεμετίτη να ευχαριστήσουμε.